Είδαμε την οργή στο Ισραήλ. Έχουμε νεότερες εξελίξεις. Πάμε να τις δούμε με τη βοήθεια της Άννας Μαρίας Κοφίτσα. Άννα Μαρία. Μετά από τρεις μήνες βαθιάς πολιτικής κρίσης με Αθήνα και μαζικών διαδηλώσεων ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου που προωθούσε τη δικαστική μεταρρύθμιση και μετά από μια ιδιαίτερη επεισοδιακή νύχτα χθες το βράδυ, φαίνεται πως ο Νετανιάχου μαζί με τον ακροδεξιό εταίρο του και υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ κατέληξαν σε συμφωνία και παγώνουν προσωρινά την εν λόγω μεταρρύθμιση με αντάλλαγμα την εθνική φρουρά που παραχώρησε ο Νετανιάχου στις αρμοδιότητες του Μπεν Γκβίρ. Ο Μπεν Γκβίρ φαίνεται να απείλησε νωρίτερα ότι θα παραιτηθεί από την κυβέρνηση εάν γινόταν το πάγωμα. Ωστόσο, φαίνεται τελικά πως οι αντιστάσεις του κάμφθηκαν. Να σου πω ακόμα ότι τώρα, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, η μεταρρύθμιση θα συζητηθεί για μετά το Πάσχα. Φέτος πέφτει στις 5 Απριλίου και θα συζητήσουν ακόμα ότι η καθυστέρηση μπορεί να φτάσει ακόμα και μέχρι το καλοκαίρι. Μερική οπισθοχώρηση λοιπόν, Νετανιάχου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.